Αμέσως. Αμέσως. Να τα παιδιά. Βλέπουμε. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο και Δημήτρη. Γιώργος Τσελίκας εδώ καλημέρα, στην Αθήνα. Καλημέρα. Δημήτρης Χατζηκόρσου στη Θεσσαλονίκη μας. Καλή σας ημέρα. Με υπέροχο πλάνο, Δημήτρης, έτσι. Ναι. Αυτές οι ομπρέλες στην παραλία είναι η απόλυτη ατραξιόν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εσένα, Γιώργο. Είχαμε χθες μία φωτιά στη Μαρίνα Αζέας, η οποία ευτυχώς κατασβέστηκε λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα, σωστά? Ακριβώς. Η ώρα ήταν περίπου 11 και 4. Όταν εδώ που βλέπετε ξέσβεσε φωτιά στη τρία σκάφη. Τα δύο ήδη έχουν βυθιστεί. Τώρα βλέπετε καπνίζει το άλλο το τρίτο που κι αυτό, καλά, ολοσχέρωση ξυπακούεται έτσι. Απλά πήρανε πολύ νερό για την ανάμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και έχουν βυθιστεί σε βάθος εδώ πρέπει να είναι 8 με 10 μέτρα το βάθος. Τώρα, τι κάνουμε για τη ρύπανση όμως? Έχουν βάλει αφενός πλωτά φράγματα που βλέπετε περιμετρικά. Υπάρχει ένα σκάφος για αντιρρυπαντικό εδώ. Προσπαθεί δηλαδή, γιατί ήταν και γεμάτα ντίζελ. Και τα τρία σκάφη ήταν γεμάτα εδώ που είχαν αγκυροβολήσει. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα να δούμε το ύψος της ρύπανσης. Αυτή η μαυρίλα που βλέπετε είναι από τα καρβουνιασμένα, ό,τι έχει μείνει. Οι πυροσβέστες λοιπόν έχουν ρίξει ειδικό αφρό, ρίξει από νερό, γιατί λόγω της πολυουρεθάνης είναι πολύ έφλεκτο αυτό. Γι' αυτό με τα λαμπαδέζει τη φωτιά. Ξεκίνησε άγνωστα τα αίτια μέχρι τώρα βέβαια της φωτιάς, θα τα διερευνήσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Ξεκίνησε από ένα σκάφος και αμέσως με τα λαμπαδέθηκε στα άλλα δύο. Το τρίτο παραμένει ακόμα έτσι, ολοσχερός καμένο βλέπετε. Και αυτό. Και το οποίο είναι μισοβυθισμένο, βλέπουμε έτσι. Είναι αυτό που καπνίζει ακόμα. Καπνίζει ακόμη. Τίποτα. Είσαι επιπλέον εκεί και καπνίζει. Τώρα θα ξανακάνουν πάλι πυροσβέστες. Παραμένει εδώ ένα όχημα με 4 άντρες. Δύο οχήματα. Ναι, το άλλο είναι πίσω μου. Δύο οχήματα με 6 άντρες. Θα γίνει και αποκάδρες. Θα ρίξουν και άλλο υγρό εδώ πέρα και άλλο αφρό. Έτσι, να μην υπάρχει καθόλου ίχνος, ρε παιδί μου, να υπάρχει καθόλου. Να μην έχει αυτό το κάπνισμα που βλέπετε τώρα. Έγινε πάντως άμεσα ευτυχώς, η παρέμβαση για τον περιορισμό, να μην υπάρξει ρύπανση στην περιοχή και είδαμε και τα μέτρα και τις εγκαταστάσεις στη θάλασσα για να μην ξεφύγει η ρύπανση. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το πρώτο φράγμα. Οι πληροφορίες λένε ότι απεγκλώβησαν και περίπου 10 άτομα που κάνανε εδώ πέρα βόλτα το βράδυ. Κάνανε βόλτα. Γιατί εδώ προσφέρεται ο χώρος όλος. Όλος ο περιβάλλοντας χώρος εδώ προσφέρεται να κάνεις βόλτα. Και τους ευτυχώς δεν μπορούσαν. Δηλαδή, από τις φλόγες που ήταν πάνω από 20 μέτρα, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να φύγουν και τους απεγκλώβησαν. Και μάλιστα και ένας πυροσβέστης με αναπνευστικά προβλήματα πήγε στο νοσοκομείο προληπτικά. Είναι καλό άνθρωπος βέβαια στην υγεία.